Λοιπόν, εντάξει, είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά. Σας ξυπνήσαμε πολύ νωρίς, αν και ξέρω ότι ξυπνάτε έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ νωρίς. Ειδικά αυτές τις μέρες που ο φόρτος εργασίας δεν τελειώνει και ποτέ, θα έλεγα. Όλοι μας νομίζω έχουμε αλλάξει την καθημερινότητά μας. Και εντάξει, είναι μια περίοδος που πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε, θα περάσει. Εντάξει. Θα κρατήσω το «θα περάσει», γιατί πρέπει να δίνουμε και κάποιο θετικό μήνυμα στον κόσμο. Χθες ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντας στους τηλεθεατές, κυρία Πανά, ότι το ξέρω ότι κουραστήκατε και εμείς κουραστήκαμε να σας τα λέμε και είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να κάνουμε άλλη λίγη υπομονή. Τουλάχιστον αυτό μας λένε οι αριθμοί, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, τώρα είμαστε στο πικ της επιδημίας, το ξέρουμε ότι διανύουμε τη δεύτερη φάση. Είπαμε ότι και ο χειμώνας δεν μας διευκολύνει με τις συνθήκες που έχουμε, γιατί αναγκαστικά μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους, οπότε θέλει διπλή προσοχή. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να βλέπουμε και σε βάθος χρόνου. Φανταζόμαστε ότι με την καινούργια χρονιά θα έρθουν τα εμβόλια, σιγά σιγά θα αρχίζουμε να εμβολιαζόμαστε, σιγά σιγά θα βελτιωθούν και οι συνθήκες και η κατάσταση βαθμιαία θα γίνεται καλύτερη. Άρα λοιπόν τώρα είναι, και το είπαμε, ότι χρειαζόμαστε την υποστήριξη του κόσμου ώστε να περάσουμε το χειμώνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με μια ισορροπία. Ναι. Τώρα, επειδή όλος ο κόσμος αυτό που αναμένει είναι να ακούσει ποια θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον Υπουργό την Παρασκευή. Πριν να πάμε σε εκείνο όμως, θέλω να σας ρωτήσω, αυτό που προβληματίζει περισσότερο από όλα την επιδημιολογική ομάδα αυτή τη στιγμή, ποιο είναι, κυρία Πανά? Κοιτάξτε, είναι αυτό που απασχολεί και όλες τις χώρες στην Ευρώπη. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη μία βλέπουμε και είναι πανσυμφανές ότι υπάρχει σημαντική έξαρση πανευρωπαϊκά στην κοινότητα. Ο χάρτης της Ευρώπης συνεχίζει να είναι στο κόκκινο. Αυτό εννοείται πως μας απασχολεί και πρέπει να κρατάμε τουλάχιστον μία σταθερότητα, αν όχι αύξηση των κρουσμάτων. Και το δεύτερο είναι το τι γίνεται εντός των νοσοκομείων μας. Δηλαδή η επιβάρυνση, το στρεσάρισμα, όπως λέγαμε, του συστήματος υγείας. Άρα λοιπόν είναι δύο πράγματα που πάντοτε πρέπει να τα βλέπουμε και συστηματικά, όπως και κάνουμε πρακτικά και ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί και οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει αυτών των δύο. Ναι. Ναι. Άρα και τα αυξημένα κρούσματα, αλλά και ο αυξημένος αριθμός ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία, είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι είναι πάνω-πάνω στην ατζέντα σας σε κάθε συνάντηση που έχετε, γιατί είναι και τα κρατικά και τα νοσηλευτήρια μας ως ένα σημείο μπορούν να ανταποκριθούν, όπως και σε όλο τον κόσμο εννοείται. Δεν είναι ότι έχουμε κάτι λιγότερο, αλλά 101 είναι οι ασθενείς που τώρα νοσηλεύονται. Είναι ένας αριθμός, άλλος ένας αριθμός ρεκόρ. Κοιτάξτε, πάλι θα το πω, είναι ως ένα βαθμό και αναμενόμενο. Mm-hmm. Το ξέρουμε ότι όταν έχουμε τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην κοινότητα, με μία χρονική υστέρηση, θα έχουμε και αύξηση των ατόμων οι οποίοι εισέρχονται στο νοσοκομείο. Αυτό είναι αναμενόμενο. Δυστυχώς το ξέρουμε. Είναι μία γνώση που την είδαμε και το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά αυτή την πανδημία. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι αυτήν την κρίσιμη περίοδο να αντέξουμε και ψυχολογικά και σωματικά, έτσι ώστε να κρατήσουμε τις ισορροπίες που θέλουμε. Και οι ισορροπίες, όπως και γνωρίζετε, είναι να μην έχουμε περαιτέρω επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Αυτό είναι το κλειδί μέχρι να αρχίσουμε να βλέπουμε την ύφεση, επαναλαμβάνουμε, τη βελτίωση και των καιρικών συνθήκων και την έλευση του εμβολίου, να περάσουμε δηλαδή σε μία άλλη φάση της πανδημίας. Ναι. Και από την άλλη έχουμε δύο έτσι πολύ σημαντικές αιστείες, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Είναι οι ηλικιωμένοι, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά κρούσματα στους οίκους ευγυρίας και πραγματικά πρέπει κάτι να γίνει με αυτή την υπόθεση, γιατί είναι πολλοί οι ηλικιωμένοι που έχουν υποστεί και έχουν πάει και στο νοσοκομείο αναφοράς και δυστυχώς είχαμε και θανάτους, μας το έλεγε και χθες η κυρία Χατζιάννη, ότι κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να προσέξουμε. Και από την άλλη έχουμε τα σχολεία, που ναι μεν τα παιδιά το περνάνε πολύ ήπια και είναι τα περισσότερα συμπτωματικά, όμως αυτό δεν λέει κάτι, γιατί η διασπορά μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για το συγκεκριμένο σχολιασμό. Το πρώτο πρέπει να πούμε ότι όλες οι αλυσίδες δεν έχουν τον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας όσον αφορά το πόσο μπορούν να εκτροχιάσουν την επιδημιολογική εικόνα μιας χώρας, ειδικά όταν η χώρα αυτή είναι μικρή. Άρα λοιπόν, πολλαπλά φαινόμενα που δυστυχώς
είχαμε πρόσφατα σε οίκους ευγυρίας, όταν δηλαδή παρισφύει ο ιός σε χώρους που θέλουμε πραγματικά να προστατέψουμε, τότε αυτό είναι μείζον θέμα, όχι γιατί μόνο επιβαρύνει το κομμάτι της κοινότητας, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί ενδεχομένως να βαρύνει και τα νοσοκομεία μας, αλλά πρωτίστως να έχουμε δικούς μας ανθρώπους οι οποίοι θα νοσούν με μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρά. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχουν ενέργειες και το επόμενο διάστημα, όχι μόνο με τη βοήθεια του συνεχούς και επαναλαμβανόμενου εργαστηριακού ελέγχου, αλλά ενδεχομένως με μια καλοπροαίρετη στόχευση στο να βοηθήσουμε τους οίκους ευγυρίας, είτε με εκπαίδευση είτε με έλεγχο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτό το φαινόμενο που, όπως και σας προανέφερα, είναι ιδιαίτερης βαρύτητας για το κράτος, για τη χώρα μας. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι των σχολείων, επίσης έχετε δίκιο. Γνωρίζουμε, είπαμε ότι τα δεδομένα ποια είναι για τα σχολεία. Από την άλλη, υπάρχουν και δεδομένα που αναφέρουν ότι η κινητικότητα πέριξ του σχολείου, δηλαδή όταν θα πάει η μαμά ή ο μπαμπάς το παιδί στο σχολείο και θα έρθει σε επικοινωνία, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις όταν παίρνεις το παιδί από το σχολείο μπορεί να έρθει σε επαφή και με τον παππού και τη γιαγιά, και γενικότερα η κινητικότητα, επαναλαμβάνω, πέριξ του σχολικού χώρου, όπως επίσης και τα παιδιά πολλές φορές έχουν κουραστεί και είναι εύλογο και αυτονόητο του να επικοινωνούν μεταξύ τους, αυτό δεν διευκολύνει στην παρούσα φάση την κατάσταση. Είχαμε πει και εννοείται πως πρέπει να έχουμε συνέπεια ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε τα σχολεία ανοιχτά, αλλά ενδεχομένως το γεγονός ότι και την περίοδο των Χριστουγέννων 2 εβδομάδες αναπόφευκτα λόγω των εορτών θα είναι κλειστά, ίσως μαζί με τα άλλα μέτρα να βοηθήσει και αυτό. Ναι, τώρα, επειδή είπατε για τις 2 εβδομάδες των Χριστουγέννων και είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή τα σχολεία θα κλείσουν και θα ανοίξουν μετά τα φώτα. Σίγουρα λαμβάνετε και λάβατε υπόψη σας χθες που είχατε τη σύσκεψη μεταξύ σας οι επιδημιολόγοι, ότι τα παιδιά όταν θα είναι στο σπίτι 15 μέρες είναι και πιο εύκολο τέλος πάντων να ξεφύγουμε, να πάμε κάπου. Αυτά όλα τα λάβατε υπόψη σας έτσι ώστε να μπουν και να τα αναλογιστούν και αυτοί που θα πάρουν ουσιαστικά τις τελικές αποφάσεις για τα μέτρα. Κύριε Αγαπητού, πραγματικά νομίζω όλοι μας πάνω κάτω γνωρίζουμε ότι ο στόχος είναι να ελαττώσουμε την κινητικότητα, ναι, και τις επαφές μας. Αν λοιπόν παίρνουμε κάποια μέτρα για να ελαττώσουμε την κινητικότητα και τις επαφές μας και εμείς δεν το κατανοούμε και στο μικρό κόσμο της οικογένειας ή της κοινωνικοποίησής μας μπαίνουμε στη διαδικασία να το αυξάνουμε, τότε συγγνώμη θα το πω, αλλά κάνουμε μία τρύπα στο νερό. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν παίρνεις σε επίπεδο κράτους κάποια μέτρα, το κάνεις με ένα στόχο, τον οποίο και εξηγούμε. Άρα λοιπόν, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι και την περίοδο δυστυχώς των Χριστουγέννων θα έχουμε τον κορονοϊό, θα έχουμε την έξαρση και τα δεδομένα λένε ότι αν δεν προσέξουμε την περίοδο των Χριστουγέννων, ενδεχομένως να έχουμε επιδείνωση μετά τα Χριστούγεννα, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό είναι και αμαρτία, δηλαδή βρισκόμαστε σε μία φάση που, όπως είπαμε, το επόμενο διάστημα θα βελτιωθεί αναπόφευκτα. Άρα λοιπόν, γιατί τώρα στο τέλος που κάναμε τόσο πολύ υπομονή να το χαλάσουμε για 10 μέρες διακοπών? Ναι. Διαβάζω τώρα το τι αποφάσισε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και ο Μπόρις Τζόνσον σε αναφορικά με τις γιορτές και τα Χριστούγεννα. Και λέει ότι θα μπορούν τα μέλη 3 οικογενειών να περάσουν μαζί τα Χριστούγεννα για μία περίοδο, λέει, 5 ημερών στο πλαίσιο της πρόσκαιρης χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού. Επειδή όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στο εξωτερικό, που έχουν και πάρα πολλά κρούσματα, δεν ξέρω αν πρέπει να τα υιοθετήσουμε, να πάμε τελείως διαφορετικά. Αυτό που καταλαβαίνουμε όμως είναι ότι δεν υπάρχει λόγος ολοκληρωτικού lockdown στο επόμενο τουλάχιστον διάστημα. Όμως, ό,τι μπορούμε να πούμε, γιατί αντιλαμβάνουμε και τη θέση σας ότι δεν μπορείτε να προκαταβάλλετε, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα πάρετε εσείς την απόφαση, εσείς εισηγήσεις λέτε. Τα μέτρα φαντάζομαι θα συνεχίσουν. Μπορεί να μην είναι αυτά, αλλά θα έχουμε μέτρα τα Χριστούγεννα. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο σημείο που αναφέρατε, εννοείται πως η χώρα μας κάνει τις προσαρμογές στα υπάρχοντα μέτρα που υιοθετούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες βάσει των δεδομένων που έχουμε εμείς. Ναι. Από την άλλη, όλες οι χώρες, οι ευρωπαϊκές, γνωρίζουν ότι ο κόσμος έχει κουραστεί εξαιρετικά, οπότε προσπαθούν
όλες να βρουν μια ισορροπία ώστε την περίοδο των γιορτών να μην επιβαρυνθεί ιδιαίτερα η κατάσταση, αλλά εννοείται να μπορέσουμε λίγο να, ας το πούμε, διασκεδάσουμε με μια ασφάλεια. Ναι. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο φαντάζομαι διατυπώθηκε και κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα όσον αφορά το οριζόντιο lockdown, είδαμε και άλλες χώρες αναγκαστικά της Ευρώπης που προβήκαν σε οριζόντιο lockdown όταν αισθάνθηκαν ότι στρεσαρίζεται όχι μόνο το σύστημα υγείας αλλά κυρίως οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Εννοείται πως είναι πολύ δύσκολο και το ξέρουμε και από την προηγούμενη περίοδο όταν μπαίνει σε οριζόντιο lockdown να βγεις. Δηλαδή θέλει μια ιδιαίτερη προσπάθεια. Άρα νομίζω ότι κάθε σενάριο, κάθε πρόταση έχει ως στόχο πρακτικά να κρατήσει κατά το δυνατόν την κοινωνική και την οικονομική δραστηριότητα, κατά το δυνατόν, μέχρι να μπούμε στο επόμενο διάστημα. Εάν τώρα μας προλάβουν τα γεγονότα, όπως λέμε, και έχουμε δυστυχώς μια επιβάρυνση εκεί που δεν μας παίρνει, εκεί που δεν υπάρχει θέμα συζήτησης, τότε αυτό δεν μπορούμε να το... Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι ως ένα βαθμό διαπραγμάτευτο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όλα τίθονται στο τραπέζι και ο τελικός λόγος είναι πολιτικός. Ναι. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε τις τελευταίες μέρες, κυρία Πανά. Και χθες που είχαμε την κυρία Κολιού καλεσμένη εδώ στην εκπομπή μας, είπε θα βρεθούμε σήμερα επιδημιολογική ομάδα και να βάλουμε τις θέσεις μας κάτω και να έχουμε τουλάχιστον μία κοινή γραμμή σε κάποια πράγματα, για να μην ακούγονται διαφορετικές απόψεις που έχουν πολλές, αν θέλετε, αντιθέσεις μεταξύ τους. Και τι είπα, θα ήταν καλό να γίνει αυτό. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι σίγουρα ο κάθε ειδικός που βρίσκεται στην ομάδα μπορεί να λέει τις απόψεις και τις θέσεις του για όνομα του Θεού. Από εκεί και πέρα, λόγω και της κούρασης πριν, όταν ο κόσμος ακούει πολλά και διαφορετικά, κάπου λέει, εντάξει, τώρα ποιον να πιστέψω, ποιον να ακούσω. Είναι ένα... Δεν είναι θέμα να πιστέψει κάποιον. Mm. Είμαστε μια ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι προφανώς και θα έχουμε διάλογο και προφανώς θα θέσουμε στο τραπέζι κάποια πράγματα και κατά την ταπεινή μου άποψη, γενικότερα, έτσι προάγεται και η γνώση και η καλύτερη δυνατή λύση. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, γι' αυτό και είμαστε πολυμελές συμβουλευτικό όργανο. Από εκεί και πέρα... Θα πρέπει να πούμε τα υπέρ και τα κατά της κάθε πρότασης. Mm-hmm. Ο καθένας όταν υποστηρίζει μία πρόταση πρέπει να έχει στο μυαλό του ποιο είναι το κόστος και ποιο είναι το όφελος από τη συγκεκριμένη πρόταση. Και από εκεί και πέρα αυτά θα φιλτραριστούν, θα συνυπολογιστούν εννοείται και άλλοι παράγοντες. Γιατί εμείς τα βλέπουμε αμιγώς από την επιστημονική πλευρά, έτσι ώστε να ληφθεί μία απόφαση υπέρ του κράτους, υπέρ των πολιτών. Mm-hmm. Ωραία. Πάντως κάπου διάβασα, δεν ξέρω ότι δεν θα με απαντήσετε, αλλά εγώ θα το πω, κάπου διάβασα ότι ο αριθμός των 10 ατόμων στις συναθροίσεις ενδεχομένως να αυξηθεί λίγο, δεν θα με απαντήσετε, δεν το ξέρω, αλλά θα έχουμε κάποια μέτρα τα οποία δεν θα σταματήσουν να βρίσκονται σε ισχύ, γιατί δεν γίνεται και να το καταλάβουμε όλοι μας και εμείς συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη ότι δεν γίνεται να αφήσουμε όλα τα μέτρα αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε στη συγκεκριμένη φάση. Κοιτάξτε, πάλι θα πούμε ότι καταλαβαίνουμε την κούραση του κόσμου, όπως επίσης και ότι πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και περιοχές που είχαν εξαιρετική βελτίωση της εικόνας τους. Προφανώς με την κάθε, ας πούμε, πραγματικά δίνοντας συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κάτω από ιδιαίτερο στρες και κούραση κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να το κάνουν. Και πράγματι αυτό είναι και μία απόδειξη, ένα υπόδειγμα ότι τα μέτρα, η σωστή χρήση της μάσκας, το να περιορίζουμε την κινητικότητα και τις επαφές μας, ναι, αποδίδουν. Άρα σίγουρα, όπως λέτε, κάποια μέτρα θα υπάρχουν αναπόφευκτα, όχι γιατί το θέλουμε, mm-hmm. όπως για παράδειγμα η χρήση της μάσκας, όπως για παράδειγμα το ότι πρέπει να κρατάμε αποστάσεις, πρέπει να αερίζουμε τους χώρους, ιδιαίτερα αν είμαστε κλειστοί, και κατά το δυνατόν ο καθένας να αποφασίσει μέσα στο μυαλό του με ποιους θέλει να έχει σταθερή επαφή. Πρέπει να μειώσουμε τις επαφές μας. Αναπόφευκτα θα είναι η οικογένειά μας, κάποιοι από τον εργασιακό χώρο και κατά το δυνατόν ας είναι αυτό. Ναι. Δεν είμαστε τώρα σε φάση για πολύ κοινωνική δραστηριότητα, γιατί αυτό επιτρέπει δυστυχώς τον ιό να διασπαρεί, να μεταδοθεί από τον έναν στον άλλον. Mm-hmm. Άρα, λίγο μία παράκληση, όποιο σενάριο και να είναι, να κάνουμε λίγο υπομονή τώρα, να ελέγξουμε την κατάσταση, να σεβαστούμε πρακτικά όλες αυτές τις ομάδες που δεν θέλουμε την περίοδο του χειμώνα να τις χάσουμε, γιατί βλέπουμε και τους θανάτους αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Και έτσι μετά να μπούμε σιγά σιγά και ομαλά στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα περιμένουμε σήμερα. Πάτε στο Προεδρικό, φαντάζομαι, να ενημερώσετε τον Πρόεδρο, κυρία Πανά.
Ωραία. Άρα σήμερα ενημερώνεται τον Πρόεδρο και το Υπουργικό θα ενημερωθεί και θα αναμένουμε τις αυριανές εξαγγελίες από τον Υπουργό Υγείας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Γεια σας.